του Λάλο. Ναι, δεν μπορούσα να μείνω άπραγος μετά από αυτά που έκανε χτες. Δεν έκανε τίποτα. Θα έκανε, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό ήταν στο μπαρ. Θα μας παρακολουθεί. Μα δούλευε εκεί πέρα, Μάξι. Όχι, λέει ψέματα. Στο γραφείο μου είπαν ότι δεν δουλεύει στο μπαρ. Το είπαν γιατί δεν έχει προσληφθεί νόμιμα. Βλέπω ότι ο λόγος μου δεν σου φτάνει. Θα πάρω τον αρχιφύλακα. Ίσως αυτός επίσης. Ναι, τον κύριο Μαγιόρκα. Είμαι ο Μάξιμο Κάμπερτ. Τι κάνετε? Ναι, γι' αυτό ακριβώς σας παίρνω. Κάποιος ομολόγησε ότι σχεδίαζε απαγωγή. Α, αλήθεια. Πάντως, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι σου είπε? Τον άφησαν ελεύθερο. Ήταν καθαρός. Βλέπεις? Πού είναι ο Λάλο τώρα? Δεν ρώτησα, Φέλη. Έλα τώρα, ας πούμε για κάτι άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Και μην είσαι τόσο εγωιστής. Σκέφτηκες ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του? Φέλη, το έκανα για να σε φροντίσω. Καλύτερα να προνοούμε, δεν συμφωνείς? Μία, μωρό μου, γλυκά μου. Γιατί κλαις, μάλωσες με κάποιον, τι συμβαίνει, ε? Κάτι σοβαρό έχει ο Μανουέλ. Τι έπαθε ο Μανουέλ, τι θες να πεις? Μόλις είδα το γιατρό, το Σουάρες. Μου είπε ότι δεν είναι καλά ο Μανουέλ. Εντάξει, μάτια μου, ηρέμησε, πες μου, γιατί δεν είναι καλά, τι σου είπε ο γιατρός? Είπε ότι κάτι έχει στο κεφάλι του, γι' αυτό πονάει τόσο πολύ. Μπορεί να είναι αιμάτωμα ή όγκος. Όχι, δεν ξέρουν ακόμα όμως. Μωρό μου, σε παρακαλώ, θα χρειαστεί ηρέμησε. Το είπες μόλις σου, δεν ξέρουν ακόμα. Ηρέμησε. Πώς το πήρε ο Μανουέλ, ξέρεις? Δεν ξέρει ότι είναι τόσο άσχημα. Τι δεν το ξέρει δηλαδή? Ο γιατρός του είπε ψέματα. Γιατί κανείς μεγάλος δεν πήγε μαζί του στο ραντεβού. Χριστέ μου, πού να το ξέρω, αλλιώς θα πήγαινα εγώ μαζί του. Το ξέρω. Ο γιατρός ήθελε να του κάνει κι άλλες εξετάσεις στο νοσοκομείο, όμως ο Μανουέλ δεν πήγε. Ο μικρός είναι τρελός, πάει, τελείωσε. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ανεύθυνος, Χριστέ μου? Όχι, όχι, έλα μωρό μου, έλα. Θα πεθάνω αν πάθει κάτι. Σοβαρά, Λάουρα, δεν θέλω να είμαι θυμωμένος ούτε να μαλώνουμε για σαχλαμάρες. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά τα αισθήματά σου δεν είναι σαχλαμάρες. Σε παρακαλώ, μην ξαναρχίζεις με τη Λουχάν, εντάξει? Εντάξει, ας το αφήσουμε. Να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε. Ευτυχώς που δεν έχουμε πολύ διάβασμα. Ναι, ωραία, έτσι. Μαρκό. Τι? Ευχαριστήσε με. Γιατί? Πού σου κάνω τον κλητήρα? Ο φύλακας μου το έδωσε αυτό. Δεν κάνει τίποτα, ε? Άρε. Ποιος το έστειλε? Δεν ξέρω. Δεν έχει αποστολέα. Άνοιξε το. Τι περιμένεις? Είναι από τη Λουχάν. Πώς ήρθε εδώ? Δεν έχει γραμματώσιμο. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Μπορεί να το έλαβε ο Μπλάς μαζί με κάποια άλλα πράγματα και να στο έστειλε. Ναι, ναι, μπορεί. Γιατί φεύγεις? Πάω να βρω την Ντολόρες. Δεν την έχω δει καθόλου. Να διαβάσεις και εσύ το γράμμα σου. Δεν με πειράζει αν θες να το διαβάσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Κανένα Όχι, πρόβλημα. Το ξέρω, αλλά θα πάω να βρω την Ντολόρες. Τα λέμε μετά. Καλά, γεια. Και τώρα που είμαστε εδώ, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί ήθελες να βρεθούμε σε δημόσιο χώρο, παιδί μου. Γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Και γιατί καμιά φορά σε φοβάμαι. Παμπλο, είμαι ο πατέρας σου. Μίλες βλακίες. Δεν είναι βλακίες. Τρομάζεις τους ανθρώπους, πατέρα. Νομίζω ότι έχω ένα μαφιόζο για πατέρα. Κοίτα, Παμπλο. Θα κάνω πως δεν άκουσα αυτό που είπες και θα το ξεχάσω. Σίγουρα ο Ντράντε και η οικογένειά του σου έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, παιδί. Βέβαια, και εγώ είμαι τόσο ηλίθιος που θα του άφηνα. Δεν φταίει εσύ, λογικό είναι. Ο Ντράντε είναι επαγγελματίας εγκληματίας και κρίνοντας από το τι κατάφερε. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό? Γιατί έστειλε εκείνη την ψιλομύτα βεντέτα να με εκβιάσει, Παύλο. Αλλά δεν θα μας νικήσουν. Κοίτα, αυτό που έκανες. Δεν έκανα τίποτα εγώ, εντάξει. Επίσης, ξέρω ότι λειτουργείς υπό την κακή επιρροή αυτής της άθλιας οικογένειας. Αλλά υπάρχει κάτι με το οποίο μπορείς να επανορθώσεις. Αλήθεια, τι? Θέλω να ξαναπάρεις τα χαρτιά που μου έκλεψαν. Αν το κάνεις αυτό, θα ξεχάσω όλα όσα έχεις κάνει και θα σε συγχωρέσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν φταίω εγώ που σου τα έκλεψαν. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι ο Αντράντε και η Σόνια έχουν σχέση με αυτή τη ληστεία. Δεν θα με βοηθήσεις? Ναι, βλέπεις, όταν θέλεις με καταλαβαίνεις. Παύλο,
Σου είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι προδίδεις τον ίδιο στον πατέρα? Καλύτερα αυτό παρά να προδώσω τον εαυτό μου. Που μπορείς να το κάνεις, είσαι ένας μπασταμένε. Αν αυτό σημαίνει να είμαι κάθαρμα σαν εσένα, θα ξεχάσω την υγειό σου. Τι καλά που έχουμε τα απογεύματα ελεύθερα, ε! Ναι. Μπορούμε να ερχόμαστε εδώ. Ωραία, ερχόμαστε. Αχ, σα παρακαλώ, άναψε το φως. Α, έλα. Έλα, 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 έλα. Τι ωραία, ωραία. Ωραίο. Ωραία. Μοιάζει με. Έχω μια ιδέα φανταστική. Να διακοσμήσω την κουζίνα. Όχι, όχι. Μα η κουζίνα θέλει. Εμείς ότι ήρθαμε εδώ για να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε. Θέλεις να διαβάσεις? Θες να διαβάσεις? Όχι και πολύ. Ναι, ούτε εγώ. Έλα. Έλα, έλα λίγο. Έλα, μωρό μου. Να διαβάσω. Μα τι έγινε τώρα? Μα τι έπαθες, δεν σ' αρέσει τα φιλιά μου? Όχι, άκουσα ένα θόρυβο στην πόρτα. Όχι, είναι η χτύπη της καρδιάς μου μαζί με τους δικούς σου που... Τι γίνεται εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για παπ το περάσατε το σπίτι μου? Για μοτέλ? Τι είναι αυτά, ε? Σε έπαιρνα από τον Μπαριλότσε, πέθαινα από το κρύο εκεί πέρα και εσύ σε χλαμάριζες με αυτό το σκουπίδι? Είσαι μια πόρνη, σαν τη μάνα σου, κορίτσι μου. Οπα, οπα, περίμενε, περίμενε λίγο να σου εξηγήσω. Δεν θα μου εξηγήσεις τίποτα, σκουλίκι. Κλείσε το ρημάδι σου και δίνε του. Εμπρός! Θα πάω στο δωμάτιό μου να αφήσω τα πράγματά μου. Θα προσπαθήσω να ηρεμήσω και όταν γυρίσω θα τα πούμε. Εσύ, δίνε του. Αλλιώς θα σου σπάσω το κεφάλι σου, τ' άκουσες? Δεν σε αφήνω μόνη μαζί του, είναι τρελός αυτός. Δεν σε αφήνω μόνη σου. Θα φύγουμε μαζί, θα φύγουμε μαζί. Τι, τι. Φεύγουμε τώρα, πάμε, γρήγορα. Δεν έχετε άλλα μηνύματα.